πάμε να δούμε τους Σταύρους. Για τους Σταύρους τώρα, η πορεία αυτή του Ερμή είναι ακριβώς απέναντί τους, άρα μέσα στον τομέα των σχέσεων, ακόμη ένας πλανήτης που περνάει σε αυτόν τον τομέα. Βρίσκεται ήδη εκεί η Αφροδίτη, είναι ακόμη ο Δίας, τώρα μπαίνει και ο Ερμής. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι μία περίοδος που για εσάς τους Σταύρους είναι πιο κοινωνική, σας φέρνει σε επαφή με περισσότερο κόσμο, είτε αυτό αφορά τη δουλειά, δηλαδή έχω επαφές για να συζητήσω για τα επαγγελματικά μου, με συνεργάτες, με ανωτέρους, με προϊσταμένους, με συνεταίρους. Γενικώς, ό,τι αφορά τη δουλειά και πώς μπορούμε τη δουλειά αυτή να την κάνουμε πιο αποτελεσματική, να την ενισχύσουμε, θα μπείτε σε περισσότερες συζητήσεις από εδώ και κάτω. Ένα κεφάλαιο είναι αυτό. Από την άλλη πλευρά, μπορεί να προκύψουν νέα δεδομένα ή μια καινούρια γνωριμία, μπορεί να είναι και σε ερωτικό επίπεδο, όχι μόνο σε επαγγελματικό, ή μπορεί να κάνετε συζητήσεις πάνω στο κομμάτι των σχέσεων ή στο πώς θα πάει μια σχέση. Μπορεί να συζητάτε επίσης με τον σύντροφό σας ποιο θα είναι το επόμενο βήμα στην σχέση σας. Τι θα κάνετε, θα συγκατοικήσετε, θα παντρευτείτε, θα χωρίσετε, ξέρω εγώ. Όλα τα σενάρια παίζουν, είναι ανοιχτά. Λοιπόν, και είπαμε και νέες γνωριμίες και συζητήσεις για τα επαγγελματικά και για τα προσωπικά και γενικότερα μία περίοδο που έχετε να βγείτε αρκετά. Μπορεί να είναι και καλέσματα από φίλους για διάφορες εκδηλώσεις. Γενικώς δεν θα μείνετε σπίτι για πάρα πολύ αυτό το διάστημα. Θα είστε περισσότερο έξω.